Όχι, ξέχασε το, ξέχασε το. Τι έχουμε πει. Να του σηκώσω, ρε, λίγο. Να του σηκώσω. Δεν με αφήνει να του σηκώσω. Βρε, φύγε. Εντάξει, να του σηκώσω λίγο από εδώ. Λίγο από εδώ, να του σηκώσω. Όχι, όχι, όχι. Το αποκαλύψω. Τραβήξω λίγο. Άσε με λίγο. Το αποκαλύψω. Όχι, όχι, φύγε, φύγε. Σήμερα έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το χώρο του αυτοκινήτου και είμαι μαζί με τον Σπύρο Πανόπουλο. Τον Σπύρο Πανόπουλο τον γνωρίζετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα αυτοκίνητο και το αλλάζει τελείως. Το κάνει πραγματικά όπως θέλουμε εμείς, με τα πολλά άλογα, με τα ωραία κρατήματα, με τις ωραίες επιδόσεις. Και αυτή τη φορά όμως ανεβαίνουμε πάρα πολύ επίπεδο και έχουμε έρθει σε έναν ιδιαίτερο χώρο που έχει φτιάξει ο Σπύρος. Έτσι. Πού βρίσκεται αυτός ο χώρος? Στην Αμερική. Στην Ελλάδα είμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο. Έτσι πιστεύω, ότι είναι στην Αμερική ή κάποια άλλη χώρα στο εξωτερικό. Ναι, νομίζω ότι τέτοιος χώρος δεν πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει. Όχι, όχι. Όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μπούμε απευθείας στο ψητό που λέμε. Θέλω να μου πεις, έχουν περάσει από τα χέρια σου πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ναι. Ποιο είναι το πιο δυνατό που έχεις φτιάξει, εκτός από το Mitsubishi Evo? Διάφορα, Supercar, McLaren, Lamborghini. Πόσα άλογα? 1400, 2000 Lamborghini. Γιατί ο κόσμος θέλει να ανεβάζει τα άλογα? Θέλει να είναι πιο γρήγορος πάντα. Θέλει, ε? Πιο γρήγορος από τον άλλον ή ναι, πιο γρήγορος από τον εαυτό από του. Από το φίλο του. Από το φίλο του. Μετράει αυτό. Ωραία, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά αυτοκίνητα από τα χέρια σου, πήρες την απόφαση μετά από 20-21 χρόνια που είσαι σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου, ναι, να κάνεις κάτι το οποίο εγώ νομίζω μας ακούγεται πολύ τρελό για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα και για τα δεδομένα της Ελλάδας. Δηλαδή, όπως είπες, αυτός ο χώρος είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική, και αποφάσισες να κάνεις ένα υπεραυτοκίνητο. Ακριβώς. Ένα hypercar. Ναι. Ισχύει. Ισχύει, απλά το hypercar εγώ το έχω με άλλη έννοια στο μυαλό μου. Δηλαδή? Έχει παρεξηγηθεί λίγο ο όρος hypercar. Τι είναι ένα hypercar? Το supercar από το hypercar είναι τελείως διαφορετικό, πραγματικά. Το hypercar θεωρητικά είναι ένα αυτοκίνητο με εξωτικά υλικά, πολύ πιο γρήγορο από ένα supercar και πιο ιδιαίτερο σε όλα τα κομμάτια. Μέχρι στιγμής το εξωτερικό, ό,τι υπάρχει, για μένα δεν θεωρείται hypercar. Για να μας καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Ας πούμε, ένα supercar είναι μία Ferrari, ναι, μία Lamborghini και το καθεξής. Ένα hypercar ποιο είναι? Ένα Pagani, ένα Koenigsegg? Αυτά μπορούν να θεωρηθούν hypercar, μία Bugatti? Για μένα θεωρητικά και πρακτικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο hypercar που να με την προσωπεύει. Να πω, αυτό το αυτοκίνητο θέλω να το αγοράσω και να με εξητάρει πιο πολύ από οτιδήποτε υπάρχει. Άρα δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κάποια υλικά, πολύ ιδιαίτερα, να υποθέσω και πάρα πολύ ακριβά, τα οποία συνήθως δεν τα συναντούμε και πολύ συχνά στο κομμάτι του αυτοκινήτου. Ναι. Πού τα συναντούμε αυτά τα υλικά? Τα hypercar που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ή κάποιο αυτοκίνητο φτιαγμένο με ανθρακονήματα ή με αλουμίνιο, με μοτέρα από άλλο κατασκευαστή, με τουρμπίνες του εμπορίου, με ανταλλακτικά του εμπορίου και αυτό και πουλάνε το hypercar. Εδώ τώρα, συγγνώμη, μου δίνεις τώρα πάσα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα υλικά αυτά που λες, δηλαδή, ναι, έχουμε και λέμε, πέρα από τα υλικά, το μοτέρ, η κατασκευή, όλα αυτά που γίνονται, Ελλάδα, όλα Ελλάδα ή εξωτερικό? Τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, συγγνώμη, μοτέρ ελληνικό? Ναι. Ποιος το σχεδιάζει? Σχεδίαση, κατασκευή, όλοι εμείς. Δεν ακούγεται... Οτιδήποτε έχει το αυτοκίνητο πάνω είναι κατασκευασμένο Ελλάδα από εμάς όλα. Δεν ακούγεται τρελό? Είναι. Εγώ ήθελα να καλύψω το κενό για μένα. Τον hypercar. Θέλω να φτιάξω ένα αυτοκίνητο που να είναι πραγματικό. Δηλαδή, καινοτόμο σε όλες τις ιδέες του. Σε υλικά και σε υποδυνάμεις. Τι υποδυνάμεις? Το hypercar πρέπει να... Ο οδηγός να έχει 2 και 3 G επιτάχυνση για να είναι hypercar. Σήμερα πόσα G έχει ένας οδηγός σε ένα Pagani? Σε ένα Pagani που δεν είναι τόσο δυνατό, έχει γύρω στο 1 με 1,2. Και εσύ θέλεις να το πας στα 2,5 με 3? Από 2 μέχρι 3, αναλόγως στην πρόσφυση των ελαστικών. Το πρόβλημά μας δεν είναι πλέον υποδύναμη. Η υποδύναμη μπορεί να έχουμε 2-3 χιλιάδες, ανάλογα όσο θέλουμε. Είναι το όριο της πρόσφυσης του ελαστικού στο δόστρωμα.
Είμαστε ήδη σε συνομιλία με κάποια εταιρεία του εξωτερικού να μας φτιάξει ειδικά ελαστικά για να μπορεί να βγει η υποδύναμη που θα φτιάξουμε στον δρόμο. Θέλω να μας δείξεις λίγο τα υλικά. Και επειδή εδώ ο χώρος είναι πραγματικά προχωρημένος για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, θέλω να δείξουμε λίγο τα υλικά, να σηκωθούμε. Πάμε. Εδώ τώρα θα δείξουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν τα έχουμε δει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Τα ξέρουμε μόνο σαν ονομασία υλικών. Δηλαδή, τι ξέρουμε, το τιτάνιο. Καλύτερα πέστε μας εσείς. Ναι. Ελάτε να λίγο να δείτε τι έχουμε φτιάξει εδώ. Μιλάμε για μπιέλες. Εδώ είναι μπιέλα τιτανίου. Εδώ είναι κεραμικά υλικά, κεραμικά πιστόνια και ανθρακόνημα μπιέλα. Να, αυτή εδώ, να ανοίξω. Ναι. Αυτή είναι που την είχαμε δείξει κιόλας. Τι είναι. Ναι. Ωραία. Πάμε στο τιτάνιο. Ναι. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα εδώ και ακόμα και στο χέρι. Αυτό δεν είναι μόνο το υλικό, είναι ο τρόπος που φτιάχνεται. Δηλαδή έχουμε φτιάξει πώς εμείς ένα τρόπο το οποίο το αυτοκίνητο θα είναι φτιαγμένο όλο με τον τρόπο αυτό. Είναι ήδη φτιαγμένο έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι το υλικό μονοκόμματα όπως είναι όλες οι μπιέλες. Ναι, αυτό το μασίφ που λέμε. Ναι. Γιατί είναι έχουμε έτσι, αφαιρέσει τα υλικά από οτιδήποτε μάζα υπάρχει mm-hmm. και υπάρχει συγκεκριμένη δομή μόνο για να ενισχύεται το υλικό. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που δέχεται τις πιέσεις. Ναι, δηλαδή εμείς έχουμε βρει έναν τρόπο. Και για να αντέχει. Το οποίο να δέχεται τις δυνάμεις, το μπιέλ, ας πούμε. Βάζουμε εμείς στο πρόγραμμα το υλικό, το πώς θα δουλέψει, την πίεση που θα ασκείται και αφαιρεί όλη την μάζα που δεν χρειάζεται. Υποθετικά είναι. Και αυτό είναι ο λόγος που βλέπουμε. Σε γενική χρήση. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πλέξη. Ναι. Είναι σε γενική, ας πούμε, χρήση 10 φορές κάτω το βάρος του. Εδώ μιλάμε κορυφαία μπιέλα αυτή, έτσι. Κεραμικό. Αυτό είναι κεραμικό υλικό, καινούργιο υλικό. Δεν τρίβεται. Στις τριβές δεν έχει πρόβλημα θερμοκρασίες. Και είναι 10 φορές πιο αντοχής από ατσάλι. Πού φτιάχνεται αυτή. Όλη Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, η σχεδίαση γίνεται εδώ. Ναι, και η κατασκευή. Υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει, ναι. Κάποιος ή κάποιοι ή κάποια εταιρεία που τυπώνει 3D. Αυτό εδώ. Ναι, ναι. Μας εντυπωσιάζεις. Εδώ τώρα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Αν κοιτάξει κάποιος, απλός άνθρωπος, ή περισσότερο τέλος πάντων, τον αυτό το χώρο θα νομίζω ότι είναι μία αίθουσα με υφάσματα. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν δείχνει. Με κουρτίνες. Ή με κουρτίνες. Εδώ όμως έχουμε, η συγκεκριμένη σειρά είναι μία σειρά από κάρμπον. Το ανθρακόνημα που λέμε. Γιατί έχουμε διάφορες επιλογές εδώ. Εδώ είναι ο χώρος με τα σύνδετα υλικά που έχουμε. Εδώ είναι όλες οι πλέξεις από ανθρακονήματα. Κάθε πλέξη είναι και διαφορετικό λόγο υπάρχει. Οι τετράγωνοι, ας πούμε, είναι για αντοχή σε σασί. Η διαγώνια πλέξη είναι για φτερά. Είναι οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, αλλάζουμε την πλέξη του και το πάγος του. Ωραία. Εδώ πέρα. Το οποίο είναι σαν ύφασμα, έτσι. Ύφασμα. Έλα λίγο να το δείξουμε. Είναι πραγματικά. Εδώ είναι σαν κλωστές οι οποίες έχουν ενωθεί. Ύφασμα. Είναι φοβερό. Ναι. Δηλαδή, κάποιος για να καταλάβει το κάρμπον. Και πώς φτιάχνετε, του ρίχνεις. Έχετε προϋποτισμένο αυτό. Χημικά. Υπάρχει μια ρητίνη που μπαίνει από πάνω. Mm-hmm. Εμποτίζεται αυτό το υλικό και μόλις έρθει στην επιφάνεια το αέρα ή στο φούρνο, πετρώνει. Γίνεται, είναι πολύ σκληρό. Λοιπόν, εδώ είναι ό,τι έχει σχέση με τα κάρμπον. Και εδώ βλέπω εδώ κάρμπον. Εδώ είμαστε. Εδώ νομίζω πρέπει να μείνουμε. Εδώ είναι κάρμπον πάλι, ανθρακονήματα και αυτό είναι το ζάιλον. Το ζάιλον είναι, όσοι δεν το ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, ένα υλικό το οποίο το συναντούμε και στη Φόρμουλα 1. Ναι, μόνο εκεί και στις NASA κάποια διαστημικά οχήματα. Διαφορά κάρμπον, ζάιλον. Το ζάιλον είναι πολύ ανώτερο σαν υλικό, είναι αναβάθμιση του κάρμπον, είναι πολύ πιο αντοχής. Μπορείς να μας πεις μια τάξη μεγέθους, δηλαδή. 4 φορές πιο αντοχής. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το κόστος, έτσι. Είναι 10 φορές πιο ακριβό. Πού το χρησιμοποιείς το ζάιλον εσύ στο ελληνικό υπεραυτοκίνητο? Φτιάξαμε το σασί του, το μονοκόκ, από αυτό εδώ. Σασί, με αυτό. Ναι. Το καταλάβατε. Το σασί του αυτοκινήτου φτιάχνεται με αυτό το ύβασμα. Και είναι 4 φορές πιο ανθεκτικό από το κάρμπον. Ναι. Από το κάρμπον. Και εδώ είναι τα αερογκλάς υλικά, τα οποία μαζί με το κέβλαρ, τα οποία είναι πολύ καλά στη διάτρηση.
όχι στην αντοχή, σαν διάτρηση είναι πολύ καλύτερο υλικό. Δηλαδή που από αυτά, να το χρησιμοποιείς εσύ το συγκεκριμένο υλικό. Από αυτά εδώ φτιάχνονται τα λεξίφωνα γελάκια, φαντάσου αυτά εδώ. Και εμείς βάζουμε σε κάποια κομμάτια στο σασί για ενίσχυση. Αυτό ποιο είναι? Αυτό είναι το Kevlar. Το Kevlar. Και αυτά είναι... Kevlar στο αεροπλάς. Αυτοκίνητο που φτιάχνεις, που χρησιμοποιείς. Σε κάποια κομμάτια για ενίσχυση μόνο. Mm-hmm. Ψυγείο για παγωτά. Εδώ τώρα έχουμε ένα κουτί. Δηλαδή, άμα το δει ένας απλός άνθρωπος, πάλι θα πει... Προφανώς είναι ένα κουτί που αποθηκεύεις πράγματα. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Πες μας τι είναι. Εδώ βάζουμε μεταλλικά αντικείμενα και κάνουμε αναδιάταξη της μοριακής δομής των αντικειμένων. Δηλαδή? Τα ψύχουμε στους μείον 300 βαθμούς και το υλικό γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Ξαναγέρχεται στην αρχική του μορφή. Μετά από επεξεργασία κάθε υλικό, αλλάζει η τάση που έχει η μοριακή του δομή. Βάζοντας το μέσα εδώ, επανέρχεται στην αρχική του τάση. Υπάρχει στην Ελλάδα άλλο? Όχι. Ένα και μοναδικό? Ναι. Από πού το έχεις φέρει? Από Αμερική είναι αυτό. Όταν δηλαδή είπες στους Αμερικάνους, ναι, θέλω ένα τέτοιο για την Ελλάδα. Ναι. Πες μου ποια ήταν η αντίδρασή τους. Μου είπανε λάθος αποστολή μου. Λάθος διεύθυνση μας έχεις δώσει. Τελικά πώς το έστειλαν. Ναι. Προχωρημένα πράγματα, ναι, για τα ελληνικά δεδομένα όλα αυτά. Είναι, ναι. Για πάμε στο φούρνο. Πάμε στο φούρνο. Το κλείδι. Ναι, ναι, πάμε εκεί. Τώρα δέχουμε ένα... Πες μας τι είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένας φούρνος που δέχεται το υλικό πίεση μέσα και θερμοκρασία μεγάλη και γίνεται πολύ αντοχής. Λέγεται autoclave και εδώ φτιάχνουμε το σασί μέσα. Δηλαδή, παίρνουμε το ζάιλον, αυτό το ύφασμα, ναι, που είδαμε. Το σχεδιάζουμε, που το βγάζετε εσείς εδώ στους υπολογιστές. Το βάζεις μέσα εδώ, σε αυτό το φούρνο. Ναι. Και γίνεται σκληρό, γίνεται το σασί του. Αυτός εδώ ο φούρνος, αυτό κάνει. Το ανθρακόνημα και τα σύνθετα υλικά μπορείς να τα φτιάξεις στην επιφάνεια του αέρα να ψηθούν και μπορείς και σε θάλαμο πίεσης και θερμοκρασίας. Για να το κάνεις πιο γρήγορα. Γίνεται 10 φορές πιο αντοχής. Δεν είναι απλά πιο γρήγορα. Δηλαδή όλα τα υλικά τα οποία φτιάχνετε, ναι, μπαίνουν εδώ πέρα μέσα, ναι, και παίρνουν την τελική τους μορφή. Ανάλογα το υλικό ξεκινάει από 180 βαθμούς που ψήνεται μέχρι 800 βαθμούς. Άλλη μια ερώτηση. Και από 3 μπαρ μέχρι 8 μπαρ πίεση. Υπάρχει άλλος τέτοιος φούρνος στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα όχι, στην Ευρώπη υπάρχει άλλος ένας. Πού υπάρχει? Στη McLaren. Έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Η εταιρεία πώς λέγεται? Σπύρος Πανόπουλος. Ναι. Automotive. Έτσι. Γιατί αποφάσισες να δώσεις το όνομά σου? Γιατί είναι καθαρά δικό μου project και είναι το πάθος μου καθαρά αυτό. Δεν έχει σχέση με την άλλη εταιρεία, με την Extreme. Πόσες ώρες κάθεσαι και σχεδιάζεις την ημέρα στον υπολογιστή και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα που λέγεται hypercar, που λέγεται σχεδίαση, που δεν λέγεται κεβλάρ? Δεν κοιμάμαι τα βράδια, Μπίλ, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μην πεις ότι κοιμάσαι και σκέφτεσαι και πετάγεσαι και λες «Ωπ, αυτό το κεβλάρ δεν μπήκε σωστά». Και... Για να πετάγεις πρέπει να κοιμάσαι. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε εδώ ότι ο Σπύρος έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Εδώ τώρα έχουμε ένα διαφορετικό σημείο του χώρου. Ναι. Ωραίες καρέκλες. Μεγάλες οθόνες. Αν είχαμε και ένα PlayStation, ναι, σίγουρα θα ήταν ευχάριστο. Σίγουρα δεν παίζετε εδώ πέρα. Κάνετε άλλου είδους παιχνίδια. Πες μας τι ακριβώς κάνετε σε αυτούς εδώ τους χώρους. Κοίτα, εδώ κάνουμε το σχεδιασμό των ανταλλακτικών, mm-hmm, και τη μελέτη τους. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη βλέπουμε εδώ είναι η αεροδυναμική του οχήματος. Ναι, ναι. Αν τα κάνετε όλα στον υπολογιστή. Όλα γίνονται εδώ, ναι. Εδώ, δίπλα. Εδώ το σασί είναι και πώς θα επενδύσουμε την επιφάνεια. Εδώ, ας πούμε, έχουμε κάποια ανταλλακτικά. Γενικότερα, εδώ είναι το σημείο που κάνετε τη σχεδίαση. Ναι. Αυτό είναι το αυτοκίνητο? Ναι. Στην τελική του μορφή? Όχι. Στην τελική δεν μπορούμε να τη δείξουμε. Πότε θα αποφασίσεις να μας δείξεις το αυτοκίνητο? Στην τελική του μορφή, δηλαδή να κάνουμε το αποκαλυπτήρια που λέμε.
Κοίτα, λέμε να το πάμε στην έκθεση κατευθείαν. Έκθεση Γενέβης, το 2021. Ναι, ναι. Ένα αυτοκίνητο. Θα πάμε με δύο αυτοκίνητα. Γιατί με δύο? Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε άλλο ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό όταν το σχεδιάσαμε πέρυσι, ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή του. Βλέπω όμως ότι πλησιάζει η τάση προς τα εκεί που το πήγαμε. Άρα θες να κάνεις το νούμερο ένα θέλω, και αμέσως ναι, το... Θέλω να φτιάξουμε άλλο ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήδη το σχέδιο το έχουμε φτιάξει, το οποίο να είναι πολύ μπροστά από την εποχή, δηλαδή του χρόνου που θα παρουσιαστεί, να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μπροστά. Και όχι μόνο αυτό, ήδη φτιάχνουμε δικό μας εκτυπωτή carbon, 5 μέτρων μήκος, ελληνικό, το οποίο θα το τυπώσουμε το αυτοκίνητο όλο από εκτυπωτή. Σπυρό, θέλω να μου πεις ειλικρινά, πόσοι φίλοι σου σε λένε τρελό? Δηλαδή, αυτά τα οποία κάνεις, νομίζω ότι ακούγονται τελείως παλαβά για την Ελλάδα. Ναι. Εσύ τα κάνεις όμως. Δεν ακούγεται. Είναι, πες μου. Είναι το πάθος μου και το κάνω όσο πιο καλά μπορώ. Θεωρείς τώρα ότι αν το ξεκινήσει αυτό θα έχει στήριξη από το ελληνικό κράτος? Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι ναι, και στο παρελθόν, ακόμα και με εργοστάσια που έχουμε δει, ότι το ελληνικό κράτος δεν βοηθάει. Το βλέπουμε στο εξωτερικό, ισχύει. Όποια αυτοκινητομηχανία, είτε μικρή είτε μεγάλη, δέχεται πάντα τη στήριξη του κράτους. Στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Έχεις κάνει συζητήσεις με τους ανθρώπους με τα υπουργεία? Έχω έρθει σε επαφή με τους φορείς. Έχεις έρθει? Με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχει πολύ καλή θέληση. Θέλω να μου πεις την αντίδρασή τους όταν τους είπες ότι θέλουν να φτιάξουν ένα υπεραυτοκίνητο με 2.000 άλογα. Όταν πήγαμε και ψάξαμε τις νομοθεσίες για να με βοηθήσουν. Έχουν δείξει ενδιαφέρον? Δεν υπήρχε καν κάτι. Δηλαδή δεν είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Σαν νομοθεσία για αυτοκινητοβιομηχανία τέτοιου στυλ. Σε πίστεψαν? Είδανε κάποια πράγματα και με πίστεψαν. Σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν στο νόημα. Πάντως υπάρχει πολύ καλή θέληση και διάθεση. Έχουνε. Τώρα στήριξη δεν ξέρω οικονομική αν θα έχουνε. Εδώ τώρα να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν είναι ένα φτηνό project αυτό. Θέλει πολλά χρήματα για να υλοποιηθεί. Θέλει, ναι. Έχεις κάποιους επιχειρηματίες από πίσω που στηρίζουν, κάποια fans που λέμε? Όχι, δεν έχω κάποιον. Συζητάς με κάποιους άλλους? Θα ήθελες να συζητήσεις με κάποιους άλλους? Τι γίνεται? Είμαστε σε συζήτηση με διάφορους και αξιολογώ τις προτάσεις. Θέλω άλλος που θέλει να έρθει και να κάνει μαζί μου τη δουλειά αυτή, να το αγαπάει όσο γίνεται όπως εγώ. Εγώ από εξωτερικό έχω κάποιες προτάσεις. Δηλαδή το μόνο εύκολο για μένα θα μπορούσα να το πάω εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελες έναν Έλληνα επιχειρηματία, δηλαδή να παντρέψεις όχι, λίγο την... Όχι, ναι, εξωτερικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλά θα μπορούσα να πάω στο εξωτερικό όπως είμαι τώρα, έχω πρόταση. Και να φτιάξω όλο αυτό που βλέπω να το πας... Και να το φτιάξω εκεί, να κάνω μια πολύ μεγάλη βιομηχανία με χρηματοδότηση εξωτερικού. Ποιος είναι ο στόχος ο ετήσιος, δηλαδή να φτιάχνεις πόσα τέτοια αυτοκίνητα? Καταρχήν, εγώ θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Δεν με πολύ σημαντικό αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να φτιαχτεί ένα hypercar εξωτερικού. Θέλω να γίνουν όλα Ελλάδα από ελληνικά χέρια. Και με ελληνικά προϊόντα, αξεσουάρ. Όλα, ο στόχος μας είναι να είναι όλα ελληνικά. Να μην πάρουμε από εξωτερικό, όπως κάνουν άλλες εταιρείες, τίποτα. Και έτσι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και βλέπουμε ότι το καταφέρνεις. Σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί το, πώς ονομάζεται? Αυτό θα το πούμε το πρώτο χάος. Το δεύτερο? Ακόμα δεν ξέρουμε το δεύτερο. Το χαμόγελο πάντως σε μένα μου λέει ότι Το χάος είναι πολύ μικρό για αυτό που θα έχει. Η διαφορά στο δεύτερο αυτοκίνητο. Πώς το εννοείς? Άμα το πρώτο ενώ είναι χάος, θα είναι πολύ, δηλαδή... πολύ μπροστά. Το χαμόγελο σου τώρα... Παιδιά, δείτε χαμόγελο. Δείτε χαμόγελο. Δηλαδή, όταν χαμογελά έτσι ο Σπύρος, καταλάβατε και καταλαβαίνουμε όλοι τι έχουμε να δούμε. Πάμε εδώ. Σε τι ποσοστό το έχεις ολοκληρώσει? Είναι τα μηχανικά του όλα έτοιμα, το σασί του είναι όλα έτοιμα. Δεν έχουμε σαλόνι στο τρίτο. Περίμενε. Έχει κινητήρα? Έχουμε φτιάξει την κινητήρα, το έχουμε βάλει πάνω, τα έχουμε όλα έτοιμα. Τι κινητήρα φοράει? Έχουμε φτιάξει ένα τετράλιτρο V10, δικιάς μας σχεδίασης.
2.000 αλόγων με πρατηρίο βενζίνη και 3.000 αλόγων με Ε85 αγωνιστική. Για πες με τις επιδόσεις. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά... Υπολογίζεις. Άμα λέει ο Σπύρος δεν ξέρω, μάλλον δεν θέλει να αποκαλύψει το πόσο δυνατό θα είναι. Είναι αεροδυναμικά σχεδιασμένο για 500 συν χιλιόμετρα και θεωρητικά 0-100 κάτω από 2 και 0-400 μέσα στα εφτάρια. Αληθινό είναι, έτσι. Παιδιά, είναι αληθινό. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι ψεύτικο, γιατί έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που λένε «Όχι, δεν υπάρχει κάτι από κάτω». Αλουμινιό. Ναι. Τι χρώμα είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Θες να δούμε τώρα... λίγο, θες να δούμε λίγο, λίγο. Ναι, δεν γίνεται να μας δείξει λίγο. Όπα. Αυτό είναι το χρώμα. Ανθρακή, τι χρώμα, πώς λέγεται αυτό το χρώμα. Ανθρακή, μάτι. Ανθρακή, μάτι, ναι. Γραφίτης. Γραφίτης. Κλείς τον μπίλι. Κάτσε λίγο να δείξουμε λίγο παραπάνω. Δεν μπορώ. Πότε θα το αποκαλύψεις. Στην έκθεση. Δεν θα περιμένουμε ένα χρόνο. Δώσε μας έτσι λίγα tips για το αυτοκίνητο. Εδώ μπορούμε είναι... να δούμε λίγο τις γραμμές, έτσι. Τα φώτα. Από βάρος θα είναι γύρω στα 1150 κιλά. Μόνο. Ναι. Και... Αν πεις με τέτοια υλικά, λογικό και, είναι. Και πολύ βαρύ το λέω. Πιο κάτω θα είναι. Mm-hmm. Λέμε στη χειρότερη του... Και στην καλύτερη. Γύρω στον τόνο. Είναι όλα τα υλικά του φτιαγμένα με τον τρόπο που σου είπα. Ο οποίος έχουμε αφαιρέσει τα υλικά από ψαλίδια, από οτιδήποτε υπάρχει, κινούμενο μέρος ή σταθερό, για να γλιτώσουμε τη μάζα του. Περίμενε τώρα. Μπορείς να μας κλείσεις τα φώτα για να δούμε λίγο έτσι πώς θα είναι από πίσω. Φώτα, ναι. Ναι. Κάτσε να κλείσω και τα άλλα. Κλείσε και τα άλλα για να δούμε λίγο έτσι. Να πάρουμε μία εικόνα ή τουλάχιστον να φανταστούμε πώς μπορεί να είναι σχεδιαστικά. Εδώ βλέπουμε τα φώτα LED και δείτε εδώ πόσο γραμμή Εδώ έχουμε φώτα LED. Δείτε. Σε αυτό εδώ το σημείο τι συναντούμε. Εξάτμιση. Εδώ είναι εξάτμιση. Ναι, 4 έχει. Όλες εδώ ή πώς. Για να λίγο έτσι να δεν χρειάζεται, ταξιδέψει το μυαλό. Έχουμε φώτα LED, εξάτμιση, συνεχίζουμε. Και εδώ έχουμε πάλι φώτα LED. Εκείνη τα stop. Τα stop. Εγώ χαϊδεύω λίγο εδώ, προσπαθώ. Μπίλι, μην πιάνεις πολύ. Όχι πολύ. Είναι λόγια, χάδια είναι, σαν τη γυναίκα είναι κι αυτό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έλα. Το βράδυ έρχεσαι και το χαϊδεύεις. Πες μου την αλήθεια. Το βράδυ είμαστε μαζί. Σε έχω ικανό. Μέχρι να βάλεις το σαλόνι, νομίζω μπορεί να έχεις βάλει ένα κρεβάτι και να κάνεσαι. Για να το δούμε πιο μπροστά. Εδώ μιλάμε για την τελική του μορφή σαν πρωτότυπο. Ναι. Είναι αεροδυναμικά όλα φτιαγμένα έτοιμα. Μπορώ να χαϊδέψω λίγο μπροστά τώρα. Έχω περίεργεια τώρα, αλλά μην το σηκώσω και φύγω τρέχοντας. Πόσα άτομα δουλεύετε, πόσοι Έλληνες ναι, κοίτα. Δουλεύουν για την εταιρεία Σπύρος Πανόπουλος Automotive. Δουλεύουμε 9 άτομα, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι είναι 9 Έλληνες. Τι σημαίνει αυτό. Δεν συνεργάζεσαι με κανέναν από το εξωτερικό. Όχι. 9 Έλληνες σημαίνει 90 ξένοι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί είναι έχουν όλοι το ίδιο πάθος. Έχουν το ίδιο πάθος, είναι πολύ ταλαντούχοι. Το αγαπάνε πολύ. Και είναι έξυπνοι πολύ, είναι Έλληνες. Πιστεύεις τώρα ότι οι Έλληνες μπορούν να ανταγωνιστούν τους ξένους. Όχι, είναι καλύτεροι. Στην πράξη έχουμε δει ότι... Είναι καλύτεροι. Επειδή εγώ, γενικά με τη Φόρμουλα 1 και με διάφορα κομμάτια που έχω ασχοληθεί, που έχω γνωρίσει ανθρώπους του εξωτερικού, όπου υπάρχει πρόοδος, υπάρχει και ένας Έλληνας μέσα. Σε όλα τα κλιμάκια της Φόρμουλα 1, οτιδήποτε, υπάρχει ένας επικεφαλής Έλληνας, στα πιο πολλά. Ναι, το έχουμε δει ακόμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Στη Φεράρι υπάρχει, στη Μακλάρεν υπάρχει, παντού υπάρχει. Έχεις περάσει από κάπου εσύ. Εγώ από τη Μακλάρεν είχα μια συνεργασία με κάτι εγκεφάλους που φτιάχναμε δικούς μας. Γνώρισα κάποιους Έλληνες εκεί πέρα.
Και ένας από αυτούς τους Έλληνες ίσως γίνει και σε εμάς την ομάδα μας. Μάλλον σου μπήκε το μικρόβιο από εκεί. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Μάλλον. Εγώ θέλω να το αγοράσω. Ναι. Θέλω να μου πεις τον τρόπο. Πώς σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, πώς γίνεται, έρχεται σε επικοινωνία μαζί σου, με την ομάδα σου, πώς μπορεί κάποιος να το παραγγείλει. Μπορεί να το παραγγείλει από τώρα αν θέλει. Τώρα όχι. Μόλις το εμφανίσουμε στην έκθεση, θα μπορούμε να το έχουμε προσπόληση. Εφόσον δοκιμαστεί ή τεσταριστεί από εμάς, θα είναι διαθέσιμο για το κοινό. Να είναι δηλαδή 100% έτοιμο. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε μέχρι 5 κομμάτια το χρόνο. Αυτή τη στιγμή? Με την υποδομή αυτή που έχουμε. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, θα αυξήσει την παραγωγή ή όχι? Για να αυξήσει την παραγωγή θέλει προσωπικό, θέλει μηχανήματα πολλά, κεφάλαια μεγάλα. Αν υπάρξουν αυτά τα κεφάλαια. Αν υπάρξουν, μπορούμε να κάνουμε ναι. Γιατί έχει φανεί ότι στο εξωτερικό, με μικρές θεωρητικά εταιρείες, η παραγωγή είναι μεγαλώνει σιγά-σιγά. Άρα μπορεί να ανέβει η παραγωγή. Μπορεί να πάει και 20-25 ανάλογα στην παραγωγή θα φτιάξει. Ελληνική νομοθεσία. Τώρα ανοίγουμε πληγές. Πώς θα κυκλοφορήσα το συγκεκριμένο Σπύρος Πανόπουλος Automotive House, το είπα σωστά, ναι. Όλο το είπα έτσι, ναι. Το έμαθα, στην Ελλάδα με την νομοθεσία την οποία έχουμε για το αυτοκίνητο. Ναι. Υπάρχει βασικά, υπάρχει νομοθεσία? Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός έγκρισης αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ομολογασιόν Ευρώπης, η οποία είμαστε μέσα εμείς, με κάποια πρότυπα που μας έχουν πει από το εξωτερικό, τα φώτα, το ύψος τους, γενικά κάποια συστήματα ασφαλείας, όλα αυτά τα έχουμε φτιάξει ήδη. Και μέχρι 50 κομμάτια το χρόνο δεν χρειάζεται να κάνουμε crash test φυσικό. Μόνο crash test υπολογιστή. Φυσικό, δηλαδή, στον υπολογιστή. Ναι, ναι. Το οποίο το έχουμε κάνει ήδη κι αυτό. Και τα αποτελέσματα. Έχεις βγάλει αποτελέσματα, δεν είναι? Ναι, φυσικά. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Το μονοκόκ, τι σημαίνει? Είναι μπανιέρα αυτοκινήτου. Είναι 10 φορές πιο αντοχής από οτιδήποτε υπάρχει. Τώρα είναι σε άλλη ζήτηση τώρα. Ναι. Πινακίδες στην Ελλάδα θα μπορεί να βγάλει το χάος? Θα βγάζει στο εξωτερικό και λογικά, επειδή θα γίνει πιστοποίηση στη Γερμανία, που είναι κέντρο ελέγχου εκεί πέρα και πιστοποίησης, λογικά θα πάρει και ελληνικές πινακίδες. Το οποίο θα λέει Made in Greece. Ναι. Αυτό πώς έκανε? Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δείτε. Δεν το λέει μόνο, νομίζω ότι η αντίδρασή σου μιλά από μόνη της. Εσωτερικό. Ναι. Πώς είναι μέσα? Ναι. Εγώ το φαντάζομαι σαν μονοθέσιο της Φόρμουλα 1, κάπως έτσι. Ναι. Είναι διθέσιο κανονικά το αυτοκίνητο, όπως όλα τα αυτοκίνητα. Είναι λίγο πιο φαρτί από τα άλλα αυτοκίνητα, είναι 208. Το εσωτερικό, εκεί πάλι θα είναι η καινοτομία δικιά μας. Ποια είναι αυτή? Δεν θα έχει όργανα, όπως όλα τα αυτοκίνητα. Είναι διαδραστικό το περιβάλλον, δηλαδή μπορεί ο χρήστης, στον παραμπρίζει όλες οι ενδείξεις μπροστά του, μπορεί να επιλέγει ό,τι θέλει με κινήσεις του χεριού και όχι με κουμπιά οτιδήποτε, ή μπορεί να φοράει και γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και να οδηγάει. Εδώ θα σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Σπύρος είναι σίγουρο. Όταν μπήκαμε μέσα, μπήκαμε με το κινητό τηλέφωνο, δεν είχαμε κλειδιά, άνοιξε η πόρτα και για να μπούμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, ανοίγει η πόρτα με την κίνηση του χεριού του Σπύρου. Άμα κάνω εγώ έτσι, ανοίγει. Έτσι, όχι. Ας τον πήλει. Ανοίγει. Πόρτα που ανοίγει με το χέρι του Σπύρου. Επειδή δεν με αφήνεις να το δω. Ναι. Έτσι. Άρα αυτό που κάνεις είναι λίγο προχωρημένο, ναι. Λίγο τρελό, λίγο ψυχασθενικό. Πες μου, οι φίλοι σου, ναι. Όταν πίνουν καφέ μαζί σου, αν έχεις χρόνο να πιεις καφέ ή να μιλήσεις στο τηλέφωνο, τι σου λένε? Δεν το πιστεύουν ότι υπάρχει. Και τι λένε? Ότι ή το βλέπω στον ύπνο μου. τελικά είναι αληθινό όμως, έτσι. Ή το βλέπω στον ύπνο μου. Έτσι. Λες αυτό το οποίο βλέπουμε στον ύπνο σου, το βλέπεις εσύ στον ύπνο σου, το ονειρευόμαστε εμείς, το φανταζόμαστε, το συζητάμε, το κάνουμε τελικά να γίνει πραγματικότητα? Θα γίνει, ναι. Το λες πολύ σύντομα. Το λες και το εννοείς. Το λες με πάθος. Το λες με σύντομα. Πότε θα ολοκληρωθείς το 100%? Σε 4 με 5 μήνες θα. Δηλαδή το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο.
Και θα βάλεις μπροστά και το δεύτερο ή το έχεις ξεκινήσει το δεύτερο? Έχουμε ήδη ξεκινήσει σχέδια. Άμα δούμε στο δρόμο κανένα περίεργο αυτοκίνητο να πηγαίνει γρήγορα, χαμηλό, το είδατε έτσι, ανθρακεί. Φίμε τζάμια θα έχει. Φίμε. Δεν θα σε δούμε μέσα δηλαδή. Όχι. Πάει αυτό να πηγαίνει, θα ξέρετε τι είναι. Μπορεί να πηγαίνει και μόνο το μαθές. Δεν είναι και δύσκολο. Τώρα μη, παιδιά φεύγω. Άμα είναι να το κάνουμε αυτόνομο, φεύγω. Υπάρχει πιο να το δούμε και ηλεκτρικό τώρα, θα μας πει. Όχι, ηλεκτρικό, όχι. Γιατί, όχι. Θέλουμε να φτιάξουμε το πιο γρήγορο εσωτερική καύση μοτέρ που υπάρχει. Θερμικό μοτέρ δηλαδή. Σε αρέσουν αυτά, ε. Ναι. Πιστεύω για 10 χρόνια δεν θα, η μπαταρία δεν αντικαταστεί τις επιδόσεις του θερμικού κινητήρα. Είσαι λάτρης των κινητήρων, ναι, εσωτερικής καύσης. Θέλω να σου πω κάτι για το μοτέρ αυτό. Το μοτέρ αυτό δεν είναι 2.000 άλογα και 3.000 άλογα μόνο. Είναι ότι θα πηγαίνει 12.000 στροφές. Δηλαδή θα είναι παντού. Μοτοσυκλέτα. Παντού καλύτερο από οτιδήποτε υπάρχει μέχρι στιγμής. 12.000 στροφές θα πηγαίνει. Ναι. Σε έχουν αποκαλέσει ο Elon Musk της Ελλάδος. Όχι. Νομίζω ότι τον Elon Musk τον βλέπουμε και στις παρουσιάσεις που κάνει. Είναι απλός άνθρωπος, αλλά τον βλέπεις, έχει πάθος, έχει... Βγάζει κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε. Δεν σε αποκαλούν έτσι? Όχι, συνήθως τρελό, παρανοϊκό. Ξέρεις τι λένε καμιά φορά. Από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Σήμερα μάθαμε πολλές αλήθειες πάντως, έτσι. Ο Σπύρος δεν είναι τρελός. Είναι προχωρημένος για τα ελληνικά δεδομένα. Και νομίζω σύντομα θα μας βγάλεις... Μακάρι. Ασπροπρόσωπος. Τώρα να το αποκαλύψω. Δεν με αφήνει. Το κάνουμε μαζί. Μετά από 4 μήνες. Μετά από 12 μήνες. Στη Γενέβη. Στην έκθεση. Δηλαδή να έρθουμε στη Γενέβη. Ναι, γιατί όχι εδώ. Στη Γενέβη, με 2 αυτοκίνητα. Άρα δηλαδή, Γενέβη 2021, να ξέρετε, αποκάλυψε, θα με φωνάξεις. Θες. Εγώ θέλω. Με φωνάξεις. Δεν απαντάει. Θα το δεις από τηλεόραση. Φεύγω. Φεύγω.